Ένα σημαντικό πρόβλημα στο βάψιμο του σπιτιού είναι το πιτσίλισμα από τα ρολά. Υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος για να βάφετε μόνοι σας και επιπλέον να μην σας πιτσιλάει και ο τόπος, ούτε να γεμίζετε εσείς. Εδώ βλέπετε ένα πράιμερ που βάζω πάνω στον τοίχο, είναι πολύ λεπτό. Είναι βουτυγμένο μέσα όπως βλέπετε. Θα αφαιρέσω λίγο φυσικά για να μην τρέχει από μόνο του. Τώρα είναι εντάξει. Προσέξτε τώρα τι θα συμβεί. Βάζετε το ρολό στον τοίχο και πιέζετε ελαφρά μόνο προς τα πάνω. Με αυτόν τον τρόπο δεν πιτσιλάει καθόλου. Ελαφρά πίεση προς τα πάνω, λιγότερη προς τα κάτω. Ελαφρά προς τα πάνω, λιγότερη προς τα κάτω. Μάλιστα, θα δείτε ότι σε κάποια φάση δημιουργείται και άφρος που καλύπτει ακόμα καλύτερα τα κενά. Θα προσπαθήσω να το κάνω εδώ για να το δείτε. Βλέπετε τον άφρο από την πάνω μεριά του πινέλου. Πιέζω λιγάκι. Αυτός ο αφρός γεμίζει όλες τις τρύπες αμέσως. Είναι μια καλή μέθοδος για να μην σας στάζει καθόλου το υγρό κάτω.